Πού να την πετάξουμε, στα σκουπίδια? Τι είναι σκουπίδια, οι άνθρωποι να πετάγονται κάπου? Βροχή επιστολών. Είναι δηλαδή σαν κατάσταση, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί που αντιδρούν είναι οι άνθρωποι του πνεύματος, το καταλαβαίνετε, και εμείς είμαστε οι άνθρωποι της λάσπης. Βροχή αντιδράσεων για τη μετακίνηση της στέγης φύλων γραμμάτων και τεχνών σε άλλο χώρο. Εκεί που είναι οι τσομπάνιδες και εκεί που είναι τα βοσκοτόπια, ούτε εκεί συμβαίνουν κατά αυτόν τον τρόπο. Τι είναι το δικό μου και τι είναι το δικό σου. Το Διοικητικό Συμβούλιο διχασμένο στα δύο. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Εγώ δηλαδή είμαι ο καταστροφέας της στέγης? Ο Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου δίνει απαντήσεις. Αφού οι ίδιοι με κατεδίκασαν. Με καινούριο δελτίο τύπου, συστάθηκε η Επιτροπή Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση της Στέγης Συνδέσμου Φύλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας. Στον τίτλο η ανακοίνωση αναφέρει ότι η μονή του Μητροπολίτη οδηγεί σε αδιέξοδο και διχάζει, καλώντας τον κόσμο την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου στις 6 το απόγευμα στη συγκέντρωση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας. Απαντήσεις για το θέμα δίνει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου Στέφανος. Αν υπάρχει κάποιος που έχει βοηθήσει τους ανθρώπους της στέγης γραμμάτων και τεχνών εδώ και τόσα χρόνια, αυτός ο κάποιος είναι η Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου και κανένας άλλος. Μάλιστα. Κανένας άλλος δεν μπορεί να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της, ενώ δεν έχει κάνει τίποτε για αυτήν. Ούτε ένα ευρώ έχει δώσει. Η Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου στάθηκε σε αυτόν τον θεσμό και σε αυτήν την κατάσταση και σε αυτούς τους ανθρώπους και βρίσκεται πάντοτε μαζί τους και θα είναι μαζί τους μέσα στην λογική πορεία των πραγμάτων της ζωής μας. Έχει μια ιδιαιτερότητα το γεγονός αυτό και είμαι πολύ βαθύτατα λυπημένος δηλαδή. Και είμαστε εγκληματίες δηλαδή. Το επόμενο είναι να μας δικάσουν και να μας κρεμάσουν στην πλατεία Ελευθερίας κάτω, εκεί που είναι τα ελεύθερα πράγματα. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στον 21ο αιώνα που τα λέμε ελευθερίες, πράγματα? Και είναι πολιτισμικά πράγματα και στοιχεία αυτά που συμβαίνουν? Θέλω να πω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός πως ό,τι ακούγεται είναι εντελώς ψεύτικο και εντελώς αναλυθές. Ό,τι από την αντίθετη πλευρά. Και ο κύριος Καμπουρίδης που είναι πρόεδρος, ναι, του Συμβουλίου, ναι, της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, που είναι και ο νόμιμος εκπρόσωπός της, όπως και εγώ που είμαι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Μητροπόλεως μας, τίμεθα σε αυτή τη διαδικασία χωρίς οποιαδήποτε σύγκρουση και οποιαδήποτε διαφοροποίηση. Και δεν αντιλαμβάνομαι δηλαδή αυτό το όψιμο ενδιαφέρον κάποιων ανθρώπων. Γιατί δεν ήρθαν να με βρουν τόσα χρόνια να μου πούν, ξέρετε, η στέγη καταπίπτει, η στέγη γκρεμίζεται. Έχει μέσα ποντίκια, έχει μέσα βρωμιές, έχει μέσα υγρασίες. Κανένας απολύτως δεν ήρθε να με πλησιάσει και να μου πει. Εξ αυτών οι οποίοι γράφουν τα ονόματά τους σε μια ανοιχτή επιστολή. Ναι, ναι. Καρείς και είμαστε, δηλαδή, που δεν μπορούμε να καταλάβω. Ποιο νόημα έχει η ανοιχτή επιστολή? Μάλιστα. Τι να πάω, ποιον καλούν? Να καλέσω κι εγώ όλη την Καβάλα εν διάφτη περιπτώση και όλους τους χριστιανούς να μαζευτούν αλλού. Μα αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν, δεν είναι σωστά, δηλαδή νομίζω δεν είναι...